Γεια σου, ψωλιά μου. Γεια σου. Να σε πω, όταν λέει ο Κασελάκης ότι με 2-3 κινήσεις είναι το λεγόμενο 2-3 κουνήματα ακόμα. Αυτό. Ακριβώς. Ναι, ναι. Το βρήκα. Ναι, ναι. Το βρήκα, ρε που. Μπράβο. Είσαι Σιριζέος, μπράβο. Απαναγία, εγώ δεν σε έχω βρει ποτέ. Εγώ μιλάω βρώμικα όμως, είμαι σιχαμένος. Σιχαμένος, σιχαμα. Ας μας. Εντάξει, εσύ μίλα όπως θες. Αλλά εγώ δεν σε έχω μιλήσει ποτέ άσχημα με τη Σιριζέο. Εγώ ξεκίνησα πρώτος. Εντάξει, ναι, αλλά και πάλι, εγώ τελείωσα πρώτος. Έλα, ρε μαλάκα, με την πρώτη, καλησπέρα. Αποστόλης, καλησπέρα. Έλα, Αποστόλη μου, καλησπέρα, με συγχωρείς. Με αφορμή το τηλέφωνο που έκανε το παλικάρι από τη Νέα Ιωνία για τη Σεμιναζή και όλη αυτή την κατάσταση, θέλω να συμφωνήσω απόλυτα μαζί του και με πιο σκεπτικό δεν θα σας απασχολήσω πολύ. Γιατί έχουν βγει τώρα όλες οι δεσποινίδες και η μαντάμ και λένε ότι γίνεται, λέει, σεξιστική, λέει, επίθεση, λέει, στην κυρία Λεωνόρα Μελέτη. Βέβαια, είναι νερό στο μήλο, γιατί αυτό περισσότερο ατού τη δίνει παρά τη κάνει κακό. Είμαι σίγουρος γι' αυτό, το ξέρεις κι εσύ. Προφανώς. Η θυματοποίηση σε κάποιες περιπτώσεις. Στην εκλογή βοηθάει ό,τι πρέπει. Συμφωνώ. Με την κυρία Μελέτη, βέβαια, δεν τα βάζουμε μαζί τη, επειδή είναι γυναίκα, να το καταλάβει λίγο αυτό, βέβαια, γιατί δεν το κάνει, γιατί δεν τη ευθέρει. Όταν γυρνάει και λέει ότι ο πρώτο που ζήτησε συμβουλή ήταν ο σύζυγός μου και ο δεύτερο εργοδότη μου, δηλαδή το αφεντικό μου, για το που θα πάω, καταλαβαίνουμε όλοι ποιο είναι το αφεντικό τη. Ξέρουμε βασικά. Ξεκινάμε από εκεί. Αυτό είναι το ένα. Και αυτό, βέβαια, δείχνει στον πολύ κόσμο τι σημαίνει να είσαι ευρωβουλεύτρια ή ευρωβουλευτή τέλο πάντων για να θε να πα με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι το ένα. Και το άλλο, όταν εσύ, κορίτσι μου, γλυκό, καθώς είναι και με συγχωρείς για αυτό που θα πω. Είχες μια έκφαση, ρε παιδί μου, έναν ερεθισμό με τον αρχιφασίστα παύλα ναζιστή, παύλα δολοφόνο Ηλία Κασιδιάρη και ερεθιζόσουνα με αυτό. Έχω την αίσθηση ότι ο κύριος Κασιδιάρης θέλει λιγάκι να απομακρυνθεί από την εικόνα του πολύ έτσι γοητευτικού άντρα που έχει γίνει το τελευταίο. Ακριβώς, που έχει βγει το τελευταίο διάστημα πολύ προς τα έξω. Εντάξει, ξέρουμε, ρε παιδί μου, ότι σε κάποιους προκαλεί αηδία, σε κάποιους όμως προκαλεί πολύ καλά συναισθήματα. Και γουστάρουν γι' αυτό. Αν δεν το καταλαβαίνεις εσύ, Ελεονόρα μου, από μόνη σου, πρέπει εμείς να σου το δώσουμε να το καταλάβεις. Ξέρουμε ότι δεν θα το κάνεις, γιατί δεν σε συμφέρει. Τώρα εσύ μιλάς με τη Μελέτη μέσω ημού, δηλαδή εντάξει, κάπου όπα. Έλα! Έλα να σου πω, όλα αυτά τα μουνιά που ευαγγελίζονται τώρα και λένε για πατρίδα, θρησκεία και οικογένεια. Όταν η πατρίδα περνούσε δύσκολες στιγμές ήταν με τον κατακτητή. Όταν η πατρίδα περνούσε δύσκολες στιγμές ήταν αυτοί που φοράγαν την κουκούλα. Τώρα αποφασίστε, θα αφομοιώσουμε τους ξένους ή όχι. Αυτό προσπάθησαν να κάνουνε. Να αφομοιώσουν τους ξένους. Ναι. Έλα αποφασίστε κι εσείς τι πολιτική θα ακολουθήσουμε τώρα με τους μετανάστες. Θέλω να πω κάτι άλλο. Σε δύο ανθρώπους, σε δύο κατηγορίες. Σε αυτούς που δεν πήγαν να ψηφίσουν και σε αυτούς που πήγαν και ψήφισαν κάτι χάπατα τύπου Μητσοτάκη, τύπου Βελόπουλου και αυτά. Οι λύθοι πηγαίνετε να ψηφίσετε, εξαρτάται η ζωή σας από το ποιος μας κυβερνάει. Οι λύθοι, ξυπνήστε. Η αδιαφορία έφερε αυτά τα χουντικά πολυφάδια, Άδωνη, Βορύδη και όλα αυτά στην εξουσία. Η αδιαφορία. Ναι, λες και αν εκτιμούσαν τη ζωή τους θα κάνανε αυτές τις επιλογές. Τέλος πάντων, λοιπόν, έλα. Σωστό κι αυτό, σωστό αγόρι μου. Ή λες και αν είχαν μάθει τι είναι ζωή. Με αυτούς που ψηφίζουν, η ζωή δεν πρόκειται να μάθουν τι είναι. Κατάδια και διαχείριση μπορεί. Να δώσω χαιρετισμού στο φίλο μου αυτό που έλεγε. Αποστολάκο! Εδώ του. Το θυμάσαι? Ναι. Αποστολάκο. Ναι, χαίρετε. Κύριε Μαρκόνη, εσεί. Δύο πράγματα, ναι, ο Μαρκόνη. Εμά ή τη ψυχική υγεία. Μα θεωρούν του σοφολόγου προβληματικού. Δηλαδή, εσεί δηλαδή δεν είστε τη ψυχική υγεία, υπάρχει διαχωρισμό, μάλιστα. Τα χαπάκια. Ένα αυτό. Δεύτερον, χαιρετίζω την κυρία υψηλή κοινωνία που την είχαν πάρει εξωγήινη στο Βόλο. Συχνάζουν οι εξωγήινοι στο Βόλο από την εποχή τη Αργό. Γιατί συχνάζουν στο Βόλο οι εξωγήινοι. Να το ήξερα εγώ για τον Μπέο. Και του κόλου τα 9 μέρα αυτή στο Βόλο. Το ήξερα. Εγώ για τον Μπέο, δεν είναι κανονικό αυτό. Κουρδιστό ή ψηφιακό. Κουρδιστό ή ψηφιακό. Η εκπομπή λέγεται τη Άννα Δρούζα είναι η ζωή παιχνίδι 2007, αλλά ακριβώ τα γράφει. Τι θα φτάσουμε τώρα στη Φραπελιά, θα γυρίσουμε. Έλα σε παρακαλώ, τι είναι αυτά τώρα που μου λε. Όχι, 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 όχι. Γίνεσαι Λουκά. Δεν συνεχίζω. Ναι. Ναι, σήμερα κύριε Μπαρμπαγιάννη, μέσα στο μυαλό μου είναι ή ο κύριος Καραμούκης και η Μανολίδου. Κύριε Βυζδέκη, γεια σας. Το έκανα, πέστε του κύριου Καραμούκη και στην κυρία Μανολίδου το πείραμα σήμερα. Ποιο? Σηκώθηκα με στήση και πριν να ανοίξω τα μάτια μου καλά-καλά, είχα στο κομμωδίνο μου μία μεζούρα και τη μέτρησα 30 εκατοστά. Έχεις μετρήσει ποτέ το ανδρικό σου μόριο με μεζούρα? Ναι. Και σε 2 ώρες που μου είπε στήση, τη μέτρησα 5 σαντιμέτρα. Α, είστε grower. Χρήσιμη πληροφορία. Γεια σας. Έλα, Αποστόλη μου. Έλα. Έχω
έχω κάποια κακά νέα για τον Αυτιά. Οχ, τι, ξέχασε έχουν... κάπου την γλίτσα του. Όχι, ρε. Στείλε ένα Uber να την πάει. Έχουν τραβήξει όλη η τραπεζική, η πρώην και η ενενεργία με τον Αυτιά να εμφανίζονται κάθε τόσο οργισμένοι κάποιοι ότι μας έχουν δώσει τις αυξήσεις και μας τις φάγατε εσείς. Έχουν μπει επιδοτήσεις και δεν μας τις δίνετε. Έχουν μπει οι συντάξεις 13ης και δεν μας τις δίνετε. Αφού το Αυτιά και να κάθεται όλο το κατάστημα τώρα να εξηγήσει οργισμένους ότι δεν υπάρχουν αυξήσεις, δεν υπάρχουν επιδοτήσεις. Άσχετο αν το Αυτιά. Όλοι αυτοί έχουν τραβήξει τον παθόν του στον τάραχο με τον Αυτιά. Δεν πρόκειται να τον ψηφίσουν. Ενημέρωσέ τον. Έρχεται διπλός καπατσές, λένε στο χωριό μου. Μην αγχώνεσαι, θα έχει άλλους να τον ψηφίσουν. Όταν είναι να πέσει η γραμμή, θα βρεθούν. Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό. Πάντως ρε φίλε, ο Δήμιος και κατ' επέκταση εσύ πρέπει να έχετε τρικυμία στο κρανίο μέσα. Απ' τη μία μας λέτε ότι ο καπιταλισμός και όλα αυτά τα κουραφέξαλα που μας λέτε. Απ' την από άλλη, την άλλη κυκλοφορούμε με θωρακισμένη Mercedes, πες τα. Θωρακισμένη Mercedes, εγώ δεν ονειρεύτηκα ποτέ. Όχι, όχι, και αυτό. Α, αυτό και δεν το ξέρεις. Κάμερσετες, τώρα τσιπάκια έχετε, άστο. Ναι, ναι. Έτσι, λοιπόν, 4x4, μπανιέρες στο δρόμο. Θωρακισμένα λοιπόν... 4x4, οκ. Okay. Ναι, και πολλά λεφτά και χρυσά ρολόγια, αλλά δεν κολλάω εγώ εκεί. Πού κολλάς. Εντάξει, ιδεολογία σας. Μας λέτε, ας πούμε, ξέρω εγώ, οι γυναίκες για τα εργασιακά κτλ. Αλλά απ' την άλλη, είπε εκεί ο Παύλος, να με, οι γυναίκες να είναι στο σπίτι τέλος πάντων και τα λοιπά, να μεγαλώνουν τα παιδιά. Ο Μητροπολίτης, έτσι δεν είναι. Α, ο Μητροπολίτης, ναι. Εάν δεν επιστρέψει η γυναίκα στο βασίλειό της που είναι το σπίτι της και να μαζέψει όση κλώσσα τα πουλάκια της κάτω από τα στέρηγά της. Και εμένα η γυναίκα μου δουλεύει και τα λεφτά, αυτά που παίρνει τα 800 ευρώ, τα δίνει στην Ταντά για να μεγαλώσει τα παιδιά. Δηλαδή για ποιο λόγο δουλεύει. Καπιταλιστική εταιρεία δουλεύει, έτσι. Μη μου πει. Όπως όλες. Δηλαδή, α, όπως όλες. Απ' τη μία θέλετε ρε παιδί μου τα εργασιακά και ξέρω εγώ φωνάζετε κτλ. Και απ' την άλλη να δουλεύει η γυναίκα, να είναι ελεύθερη δίθεν. Γάμισε την οικογένεια στα αρχίδια μας τώρα. Και είσαι σίγουρο ότι η τρικυμία εν κρανίο είναι στο δικό μας κρανίο. Απ' τη μία έτσι και την άλλη γουβέντα. Έτσι είναι αυτά, αγαπητέ, όπως σε συμφέρουν τώρα. Εντάξει, μην την ψάχνεις. Όχι, εσάς όπως την φέρουνε. Σου το είπα, δεν με νοιάζει για τα τσιπάκια που έχετε και τα πολυτελή. Δεν μιλές μόνο τσιπάκια. Και... τσιπάκι είναι μόνο αυτό που οδηγάμε. Βάλε και άλλα δύο που έχουμε από πίσω που μας συνοδεύουνε. Πες τα μόνο, εσύ τα λες. Τα λέω για να μην τα πεις εσύ, εγώ που τα ξέρω καλύτερα, σε παρακαλώ. Έτσι, έτσι. Αυτό ήθελα να πω. Απ' τη μία να δουλεύει η γυναίκα και απ' την άλλη ο καπιταλισμός. Που δουλεύουν οι γυναίκες μας σε καπιταλιστικές εταιρείες, σε Κινέζους. Πάει το νοικοκυριό τώρα στο σπίτι, έχει τρελαθεί, δεν ξέρει τι να κάνει. Ναι, έχει πάει μαλακία σύννεφο. Καταλαβαίνω, αλλά λίγο κράτη, γιατί άμα το ένα χέρι είναι πιο γυμνασμένο από το άλλο, θα παραξενέψει τη γυναίκα σου μετά. Φτιάχνω και φταίρε, θέλω να φά. Ναι, κάτσε και με τα δύο χέρια για να μοιράζεται η δύναμη τουλάχιστον εκεί. Και κάτι άλλο, η Θάτσερ είχε πει, όπως είπε αυτός ο παπάς, όταν γίνανε τα επεισόδια στο Μπρίξτον, ότι φταίνε η παιδική σταθμή που έχει η Αγγλία και πάνε τα παιδιά εκεί και οι μανάδες δεν ασχολούνται με τα παιδιά τους. Άρα η λύση είναι να κόψουμε τους παιδικούς σταθμούς, να τους μειώσουμε για να ξαναγυρίσουν τα παιδιά στην οικογένεια και οι μανάδες να κάτσουν με τα παιδιά τους. Αυτό που είπε αυτός ο ιερωμένος σήμερα. Εάν δεν επιστρέψει η γυναίκα και να μαζέψει όση κλώσσα τα πουλάκια της. Έτσι θα πορεύονται τα παιδιά. Να εγκληματούν το ένα στο άλλο. Ορίστε, να το. Τα σοφά λόγια της Εκκλησίας δεν τα ακούτε όμως. Λοιπόν, έλα. Ναι. Θάνατος στους παιδικούς σταθμούς, να το πούμε ξεκάθαρα. Αυτοί που κατηγορούν τον Κασελάκη, τον Μητσοτάκη, τον Σιμίτη, τον Σαμαρά, τον Παπανδρέου. Αχ, μη Σιμίτη μου, αγάπη μου. Αχ, μη Σιμίτη μου, αγάπη μου. Α, συγγνώμη, μου βγαίνει αυθόρμητο αυτό, ναι. Αυθόρμητο, πώς το είχε πει, απροσδόκητο, τέλος πάντων. Ναι, ναι, λοιπόν, ναι. Τον Καραμανλή. Γιατί κατηγορούν αυτούς. Ακούω τώρα την εκπομπή. Ανέλπιστο έχει πει. Ανέλπιστο. Καλημέρα. Ανέλπιστο. Εσείς, κύριε Πρωθυπουργέ. Ανέλπιστο. Δηλαδή, πόσο βλακεία, ρε παιδιά. Α, όλα κιόλα. Ο Ιησούς δύο πράγματα έκανε. Έγραψε επιστολές στο Βελό. Γράφει ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός επιστολή δική του, δικές του. Και μοίρασε απλόχερα βλακεία στους Έλληνες. Μπράβο. Δηλαδή, πόσες δικαιολογίες βρίσκουμε για να καλύψουμε τώρα. Ακούω τώρα για κάποιον πολιτικό αρχηγό που λέει ότι είναι και αριστερός. Δηλαδή, πόσες δικαιολογίες βρίσκουμε για να καλύψουμε τα λάθη που έχουμε κάνει εμείς και ξέρουμε ότι τα έχουμε κάνει εμείς. Αλλά δεν το παραδεχόμαστε. Γιατί δεν παραδεχόμαστε ότι είμαστε ψεύτες. Εντέ και καλά γιατί τώρα κάτι... και εσύ να παραδεχτούμε και να. Γιατί, γιατί παιδί μου, δεν φταίνουν αυτοί που κυβερνάνε. Φταίνουν αυτοί που είναι από κάτω, που για να μην παραδεχτούν το ψέμα του και την σημαντικότητα.
λεφτά του, βρίσκουν 100 δικαιολογίες για να καλύψουν τάχα τον κάθε Κασελάκη, τον κάθε Μητσοτάκη, τον κάθε Τσίπρα, τον κάθε. Αφού εμείς είμαστε η κινητήρια βία. Εμείς φταίμε. Δεν φταίνε αυτοί. Αυτοί είναι ένας άνθρωπος ο καθένας. Τώρα, αν να φτάσουμε εκεί να παραδεχόμαστε ότι φταίμε κιόλα, σχέση μας. Τώρα, αν αρχίσουμε τις παπαριές και τις ουτοπίες, να αρχίσω κι εγώ να λέω. Για δίκαιη κοινωνία και τέτοια. Άσε μας. Μπράβο. Ναι. Αυτό είναι. Για δίκαιη κοινωνία. Γιατί δηλαδή η δίκαιη κοινωνία αφορά εμάς και δεν αφορά τους άλλους. Το δίκαιο είναι και προς τον εαυτό μας και προς τους υπόλοιπους. Δεν είναι δίκαιο ότι μας αφορά μόνο εμάς. Δεν είναι αυτό το θέμα. Αλλά βρίσκουμε χίλιες δικαιολογίες για να καλύψουμε τα δικά μας τα λάθη και να μην πάντα το παραδεχτούμε. Ότι ναι, έκανα λάθος, φίλε. Πες ότι με κοροϊδεύσε που δεν σε κοροϊδεύσε. Ξέρεις τι κάνεις, έτσι. Όχι, δεν σε κοροϊδεύσε, δεν είσαι τόσο χαζός. Λοιπόν, ας πω και κάτι άλλο. Άμα πάει μια κοπέλα στο Βύρονα και πει ότι με κυνηγάει ο γκόμενός μου με ένα μαχαίρι να με σφάξει, θα βρεθεί περιπολικό. Ανάλογα την απόσταση. Τώρα, άμα είναι ελάχιστη διαδρομή, δεν το στέλνουν για ελάχιστη διαδρομή. Ναι. Δηλαδή, ταξί είναι άμα είναι να γράψει τώρα, όχι για 370. Το περιπολικό δεν είναι ταξί. Μπράβο, γιατί τις προάλλες και τότε από τα παιδιά της Δόξας Βύρονα και πολύ καλά κάνει στον άλλον και του τη λες για την Ηλιούπολη. Η Ηλιούπολη δεν λέει μία μπροστά στη Βυρονάρα. Πάρτα να μη στα χρωστάω. Λοιπόν, έγινε ένας πλησιριασμός πρώτης κατοικίας στο Βύρονα. Είδα στη Βριουλών, πώς λέγεται εκεί. Ναι, ρε φίλε, και τι είχε, είχε δημιουργίες περιπολικά, πυροσβεστικές, είχαν κλείσει τους δρόμους. Για πού θα τα έχει τώρα, για την κοπέλα που κινδυνεύει να τη σκοτώσουν έξω από το τμήμα, για τον παταχτσί που χρωστάει στην Αγία Τράπεζά μας. Ναι, ναι, ήταν νομίζω γυναίκα με κινητικά προβλήματα αυτή που πέταξε. Στη γυναίκα αυτή, η Παταχτσού. Μπράβο, μπράβο. Τι πάει να πει κινητικά προβλήματα, ρατσιστές θέλετε να είμαστε. Να μην συμπεριφερόμαστε σε όλους τους πολίτες το ίδιο. Θα ήταν ρατσισμός αν πούμε έχει κινητικά προβλήματα, αφήστε την. Είσαι τρομερός. Και ας πω τώρα κάτι τελευταίο που μπορεί να διαφωνήσεις μαζί μου. Είμαστε κατά των τραπεζών, σωστά. Εξαρτάται, ποια τράπεζα τώρα. Η τράπεζα σπέρματος θα ήταν χρήσιμη για πολλούς. Εντάξει, ναι, ναι, ναι. Δηλαδή αν κάποιοι έχουν υπάρξει μεγάλοι, ας πούμε, δότες. Ναι, σωστό αυτό. Αν κάποιος αθλητής, για παράδειγμα όμως, που είναι ένα καλό παιδί, μαυράκι, έχει υποστεί bullying, τον έχουμε αγαπήσει όλοι, το θαυμάζουμε σαν αθλητή του Στίβου, μετά διαφημίσει τράπεζα, δεν πρέπει να τον αγαπάμε το ίδιο. Εξαρτάται, για κάποιους η καρδιά είναι αγκινάρα, ξέρω εγώ. Όχι, φιλέ, γιατί για μένα ο Καραλής ξεφτυλίστηκε. Είναι πραγματικά τεράστια ξεφτύλα Καραλή σε μια πολύ γελία διαφήμιση τράπεζα. Διαφήμισε ότι άλλο γουστάρει, διαφήμισε αεροπορική εταιρεία, διαφήμισε ό,τι μαλακία θέλει, βενζίνε, όλα τα άλλο. Όχι, ρε που οι τράπεζε που παίρνουν τα σπίτια του λαού. Υπάρχουν. Πάντως, για να μην σε ταράξω, αν είσαι okay με τις βενζίνες, οι ίδιοι που έχουν τις τράπεζες έχουν και βενζίνες κάποια από αυτούς. Το ξέρω, ρε παιδί μου, το ξέρω. Η ίδια σκατά είναι όλα στον καπιταλισμό. Απλά η τράπεζα είναι αυτή που σου παίρνει στο σπίτι της στο καθαρά. Η βενζίνη, η εταιρεία ενέργειας, μου νόπανα είναι οι εταιρείες ενέργειας. Δεν είναι το ίδιο με την τράπεζα. Και εμένα μου τη πάει ο αντίπαλος. Ωστόσο, οι ίδιοι τα έχουν. Θέλω να πω. Εντάξει, συμφωνώ, καταλαβαίνω το point. Ναι, αλλά μην έχουμε και αυτά πάτε στον καπιταλισμό γιατί θα καταλήξουμε ΣΥΡΙΖΕΙ. Μπράβο, αυτό που λες έχεις απόλυτο δίκιο και τυχαίνει και κάποια από αυτές τις τράπεζες και αυτές τις εταιρείες βενζίνες να τις έχει και μια φιλόζωη οικολόγος που μοιάζεται να μην μείνει στον δρόμο. Ορίστε. Βεβαίως, να τα. Μπράβο, τα βλέπεις. Άντε και αυτή. Γεια σου, Εριέτα!